Όμορφη μέρα, όμορφο μέρος, αλλά εγώ θα μιλήσω για μένα. Όλα ξεκίνησαν όταν γεννήθηκα. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, πήγα σχολείο γυμνάσιο στο πρώτο γυμνάσιο. Θεσσαλονίκη πήγα μετά στον Ευκλείδη, μικροβιολογικά εργαστήρια. Και στη συνέχεια σπούδασα στο ΤΕΙ Σύνδου, φυσικοθεραπεία. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου, εγώ όμως στο σχολείο μου και με αθλήματα. Έκανα όταν ήμουν πιο μικρή στο δημοτικό κολύμβηση για κάποια χρόνια, νομίζω 4-5 χρόνια κολύμβηση. Μετά ασχολήθηκα για ένα χρόνο με την ακροβατική. Μετά έκανα έτσι λίγο διάσπαρτα, λίγο μπάτμιντον για ένα χρόνο. Έκανα λίγο έτσι διατάσεις μόνη μου, κατακόρυφα και ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Μέχρι που ανακάλυψα το pole dancing. Α, έκανα και 1-2 μήνες τύπο. Ανακάλυψα το pole dancing, όπου ασχολήθηκα για αρκετά χρόνια. Έβαλα ένα στήλο μέσα στο σπίτι μου. Αρχικά πήγα σε μια σχολή για μερικά μαθήματα και με το που ακούμπησα το στήλο, λέω: αυτό το άθλημα είναι για μένα. Πολύ σύντομα είχα αγοράσει το δικό μου στήλο και άρχισα να κάνω εξάσκηση στο σαλόνι μου. Έβλεπα βιντεάκια από το YouTube, έβλεπα κόλπα, έβλεπα παραστάσεις, διαγωνισμούς και προσπαθούσα να αντιγράψω οτιδήποτε έβλεπα. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Από μικρή μου άρεσε βέβαια και το καλλιτεχνικό πατινάζ, η ενόργανη, η ρυθμική γυμναστική και γενικότερα πολλά αθλήματα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό που μου άρεσε να κάνω αθλήματα. Εγώ πάντα ήθελα να δουλέψω, να εργάζομαι για να έχω την ανεξαρτησία μου. Να μην εξαρτώμαι από κανέναν, από τους γονείς μου, να μην γίνομαι βάρος σε κανέναν κτλ. Νομίζω κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν. Βέβαια δεν μπορούσα εξ αρχής, γιατί είχα μικρή ηλικία να εργαστώ. Μου λέγανε ότι πρέπει να γίνεις 18 χρονών, το ένα το άλλο. Βρήκα όμως εγώ δουλειά, μοίραζα διαφημιστικά φυλάδια από πόρτα σε πόρτα. Πήγαινα λοιπόν σε οικοδομή, έβαζα φυλάδια από εδώ, πήγαινα σε άλλη οικοδομή, έβαζα φυλάδια από εκεί. Και ταυτόχρονα είχα αρχίσει να κάνω και κάποια ιδιαίτερα pole dancing. Είχα βάλει το στήλο στο σπίτι μου και ερχόντουσαν μαθήτριες και τις δίδασκα pole dancing. Εκτός αυτού, είχα αρχίσει να καθαρίζω κάποια σπίτια. Δηλαδή, περίπου 1-2 φορές την εβδομάδα πήγαινα σε σπίτια από κάποιες κυρίες που ήθελαν κάποια κοπέλα να τους καθαρίσει τα σπίτια. Ένα πουλί! Ένα πολύ ωραίο πουλί. Και ασχολιόμουν με την καθαριότητα. Κάτι που επίσης μου άρεσε πάρα πολύ, αν και ήταν αρκετά κουραστικό, μπορώ να πω. Μου άρεσε να καθαρίζω, να δημιουργώ. Έτσι το έβλεπα, όχι απλά σαν μια εργασία. Όχι, και ένα άλλο πουλί. Τι είναι αυτό το πουλί, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό το πουλί? Wow. Μόλις είδα ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό πουλί που μου τράβηξε την προσοχή. Νομίζω δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πουλί. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που έλεγα είναι ότι ήμουν χαρούμενη με τις εργασίες που είχα ήδη αρχίσει να κάνω στην Ελλάδα. Μέχρι που η αδερφή μου βρήκε μια δουλειά στην Αγγλία ως carer και άρχισε να μου μπαίνει και εμένα ιδέα να κάνω κι εγώ το ίδιο. Γιατί μου είπανε ότι μπορείς να κερδίσεις πολύ περισσότερα χρήματα, ότι παρόλο τις δυσκολίες μπορεί να πετύχεις και καλούς πελάτες και να είναι αρκετά εύκολη η δουλειά. Βέβαια, η άλλη μεριά είναι ότι μπορεί να είναι και πολύ δύσκολοι πελάτες. Μπορεί να είναι, ας πούμε, βίαιοι, μπορεί να είναι λίγο ιδιότροποι, μπορεί να είναι λίγο ρατσιστές. Τέλος πάντων, αποφάσισα να το κάνω γιατί λέω αυτή η ευκαιρία είναι για μένα. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, μόλις τους το είπα, λένε αυτό το επάγγελμα είναι για χαμηλότερες τάξεις, είναι ντροπή, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Εγώ δεν βλέπω κανένα επάγγελμα έτσι. Και μου αρέσει να κάνω οποιαδήποτε εργασία, δεν έχω κανένα πρόβλημα ως προς αυτό. Μάλιστα, στα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου ήμουν διατεθειμένη να. Όχι διατεθειμένη, ήθελα. Ήθελα, ας πούμε, αν μου έλεγαν πάνε στο χωράφι να μαζεύεις ελιές, το ήθελα πάρα πολύ. Ναι, θα το έκανα. Εν τω μεταξύ, μπροστά μου βλέπω και 2 δέντρα πολύ ιδιαίτερα. Για να σας δώσω έτσι μια εικόνα. Ήθελα να κάνω μετακομίσεις, ήθελα να κάνω βαψίματα, ήθελα να κάνω χειρονακτικές εργασίες. Δεν με πείραζε η κούραση. Με πείραζε το να θέλω να εργαστώ, να έχω πάθος για να δουλέψω και να μην βρίσκω την κατάλληλη ευκαιρία για μένα που έψαχνα. Και να πηγαίνει χαμένο όλο αυτό το πάθος που είχα για να αποκτήσω τη δική μου ανεξαρτησία, ας πούμε, στην ηλικία που ήμουν. Δεν θυμάμαι βέβαια ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά σε κάποια φάση πήγα Αγγλία. Ήταν και ο Κωνσταντίνος στην Αγγλία ήδη. Πήγαμε μαζί και γίναμε carers τελικά. Η πρώτη δουλειά που είχα ως carer ήταν στο σπίτι μιας κυρίας εσόκλειστη. Είχα κάτσει αρχικά 1-2 μήνες, όπου δεν έβγαινα σχεδόν καθόλου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ήμουν εκεί όλη μέρα μαζί της, πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, έκανα ψώνια για αυτή την κυρία. Τη βοηθούσα με τις δουλειές της, την φρόντιζα, την έπλαινα, την έβαζα για ύπνο, της έδινα τα φαρμακά της. Οτιδήποτε χρειαζόταν, εγώ ήμουν εκεί για αυτή την κυρία. Και αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία στη συγκεκριμένη εργασία. Στη συνέχεια έκανα αιτήσεις σε μια άλλη εταιρεία στον ίδιο κλάδο, όπου ήταν παρόμοια εργασία, αλλά αυτή τη φορά πήγαινα με το ποδήλατο από σπίτι σε σπίτι και φρόντιζα πελάτες, Άγγλους πελάτες, οι οποίοι βρισκόντουσαν μέσα στο σπίτι τους. Και το πρόγραμμα ουσιαστικά ήταν της κυβέρνησης.
Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτοί οι άνθρωποι τους φρόντιζε η κυβέρνηση, αλλά ως αντάλλαγμα αυτοί θα έδιναν το σπίτι τους στην κυβέρνηση μόλις έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Αυτή ήταν η συμφωνία ουσιαστικά. Και αυτή η δουλειά την έκανα για αρκετό καιρό, πάνω από χρόνο νομίζω. Πήγαινα δηλαδή με το ποδήλατο από σπίτι σε σπίτι και έκανα ό,τι χρειαζόταν αυτοί οι άνθρωποι. Κάποια calls, έτσι λέγαμε. Πάω και την άλλη τώρα γιατί έχει αρχίσει να έχει φασαρία με αυτό το τρακτέρ. Γυρνάω προς τα πίσω. Κάποια calls μπορεί να ήταν μισή ώρα, κάποια μία ώρα και κάποια περισσότερο, μία μισή ώρα ή δύο ώρες. Εκτός από τη φροντίδα των ανθρώπων, δηλαδή το καθάρισμα και το τάισμα, γιατί κάποιοι δεν μπορούσαν να ακολουθούν, δεν μπορούσαν να φάνε. Πολλοί από αυτούς ήθελαν απλά παρέα. Κάποιοι από αυτούς είχαν και πρόβλημα, ας πούμε, κινητικό και θέλανε, ας πούμε, κάτι σαν φυσικοθεραπεία. Θυμάμαι ότι τους σηκώναμε κιόλας με το hoist και τους βάζαμε με κάποιους κρίκους να κάτσουν σε μια καρέκλα, γιατί δεν είναι καλό να κάθεσαι όλη μέρα στο κρεβάτι εξαπλωμένος. Μιλάμε για μια τέτοιου είδους εργασία, την οποία έκανα για αρκετό καιρό, μέχρι που ας πούμε πήγα στην τελευταία εργασία μου όσον αφορά αυτόν τον κλάδο στην Αγγλία, που ήταν ένα σπίτι με ανθρώπους που έχουν άνοια. Δηλαδή ήταν πολλοί άνθρωποι μέσα, ηλικιωμένοι, οι οποίοι είχαν άνοια. Στον κλάδο που ήμουν εγώ ήταν ο χειρότερος, ας πούμε, επιθετική άνοια στο τελευταίο στάδιο. Και λένε, θα σε βάλουμε εκεί. Λέω, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ήξερα τι με περίμενε. Ήταν αρκετά δύσκολη εργασία. Δούλευα 12 ώρες εκεί την ημέρα. Πήγαινα το πρωί και έφευγα το απόγευμα προς βράδυ. Πολλές φορές πήγαινα και δεν ήξερα τι θα μου ξημερώσει, σε εισαγωγικά. Γιατί οι άνθρωποι εκεί αντιμετώπιζαν αρκετά σοβαρά προβλήματα. Και έχω πάρα πολλές ιστορίες να πω που έζησα μέσα σε αυτό το χώρο, που δεν ξέρω αν είναι και το κατάλληλο βίντεο να τις πω. Μπορώ να φτιάξω ένα ξεχωριστό βίντεο για να αναφερθώ σε αυτές τις ιστορίες, εφόσον ενδιαφέρουν κάποιον αυτές οι ιστορίες. Είναι κάποιες αστείες, κάποιες είναι τραγικές, κάποιες είναι διδακτικές, πάρα πολλές. Μπορώ να αναφερθώ σε μία, ας πούμε. Ήταν ένας τυφλός κύριος, ο οποίος πήγαινε με τον μπαστούνι του να ενοχλήσει έναν άλλον κύριο, ο οποίος θύμωνε πάρα πολύ εύκολα. Καθόταν ο κύριος που θύμωνε σε μία καρέκλα και βλέπω εγώ από μακριά τον κύριο που δεν μπορούσε να δει να χτυπάει με τον μπαστούνι του τον άλλον στα πόδια και λέω: θα γίνει καυγάς. Τρέχω προς το μέρος τους, αλλά την ώρα που φτάνω, αυτός ο θυμονιάρης σηκώνεται να χτυπήσει τον κύριο τον τυφλό. Ο κύριος ο τυφλός πάει να μυθεί και αντί να πιάσει τον άλλον, πιάνει εμένα και μου κάνει ένα χειροκλείδωμα. Με πιάνει έτσι και λέει: I don't wanna fight, I don't wanna fight. Και λέω: δεν θέλω ούτε εγώ να μαλώσω μαζί σου. Και με είχε κρατημένη εκεί στο χειροκλείδωμα μέχρι να έρθουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι να με βγάλουν από τη συγκεκριμένη θέση. Αυτός με κρατούσε εκεί. Δεν ξέρω, έκανε κάποια πολεμική τέχνη στον παρελθόν αυτός ο κύριος. Πάντως μια χαρά αμήνθηκε, βέβαια στο λάθος άτομο. Αυτή ήταν μία από τις αστείες ιστορίες. Έχω πολλές τέτοιες. Όπως και να έχει, μετά από αυτό το σπίτι βρήκα εργασία στο σχολείο που δούλευα και ο Κωνσταντίνος ως boarding supervisor. Δηλαδή, φροντίζω τους μαθητές να ξυπνήσουν, να πάνε στην αίθουσά τους, διοργάνωνα εκδρομές, πήγαινα μαζί τους σε διάφορες εκδρομές δραστηριότητες, έδινα φάρμακα σε όσους χρειαζόντουσαν κάποια φάρμακα, απλά έτσι, παυσίπονα κτλ. Ή άμα είχαν συνταγή από γιατρό, ήμουν υπεύθυνη για να ανοίξω το κουτάκι με τα φάρμακα και να τους δώσω. Επίσης, μπορεί να έλυνα προβλήματα του τύπου μάλωσα εγώ με αυτόν, ποιος έχει δίκιο, κλειδώθηκα έξω από το δωμάτιό μου. Ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, πολύ χαλαρή δουλειά. Με κάποιες φορές απλά το μόνο που είχα να κάνω ήταν να δω ταινία με τους μαθητές. Να βρίσκομαι δηλαδή στον ίδιο χώρο με τους μαθητές. Επιβλέπουσα. Ήταν ονειρικό, αλλά αυτό κράτησε ένα χρόνο νομίζω κι αυτό. Έτσι, αυτά τα χρόνια που δούλευα στην Αγγλία μου έδωσαν μεγάλη εμπειρία και κυρίως με έκανα να εξοικειωθώ με την ιδέα του να δουλεύω στο εξωτερικό, να αποκτήσω έτσι μια μεγαλύτερη άνεση. Γιατί στην αρχή φοβόμουν πολύ να το κάνω αυτό το βήμα. Γιατί λέω: δεν θα καταλαβαίνω αγγλικά, πώς θα συνεννούμαι με τον κόσμο, δεν θα είμαι αρκετά καλή, πώς θα με πάρουνε. Και μάλιστα είχα κάνει και ένα λάθος στη συνέντευξη την πρώτη που είχα πάει. Είχα πάει για Κέρι την προηγούμενη δουλειά που σας έλεγα προηγουμένως. Και μου λένε: What does confidentiality mean to you? Και άρχισα να λέω: εντωμεταξύ δεν ήξερα τι σημαίνει η λέξη. Και άρχισα να λέω, it's very important, λέω είναι πολύ σημαντικό, προσώνα το έχουμε όλοι, να βοηθάμε τους γύρω μας, να είναι απαραίτητο. Και έβλεπα το βλέμμα του ανθρώπου που με έπαιρνε συνέντευξη. Να αρχίσει να σοβαρεύει και κατάλαβα ότι λέω ό,τι να είναι, άλλα τι άλλα. Και λέω, εντάξει, για να το παραδεχτώ, δεν γνωρίζω τι σημαίνει confidentiality.
Και παρόλα αυτά με πήραν. Μετά από αυτό το ψέμα που είπα, που άρχισα να λέω για μια λέξη που δεν ήξερα τι σημαίνει, με πήραν. Και αυτό μου έδειξε το ότι δεν τους νοιάζει τόσο να είσαι ο καλύτερος. Δεν τους νοιάζει καν να μιλάς αγγλικά και να καταλαβαίνεις τέλεια τα πάντα. Απλά πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει να κάνεις αίτηση. Γι' αυτό όσοι, ας πούμε, φοβούνται να κάνουν αυτό το βήμα και δεν ξέρουν είναι το άγνωστο, ο μόνος τρόπος για να ανακαλύψεις το άγνωστο είναι να το ζήσεις. Δεν γίνεται να το φαντάζεσαι, γιατί το μυαλό κάνει παιχνίδια, φαντάζεται τα αρνητικά σενάρια, καταστροφολογίες και δεν μπορεί να δει ότι μόλις έρθει η στιγμή όλα λύνονται. Και τι θα γίνει δηλαδή, θα πεθάνουμε? Άμα δεν σου αρέσει, μπορεί να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Γιατί λένε κάποιοι, δεν θα τα καταφέρει. Άμα πα στο εξωτερικό, δεν θα τα καταφέρει. Εντάξει, τι δεν θα τα καταφέρω. Δηλαδή, τι θα γίνει? Θα ανοίξει εκεί και θα με καταπιεί και θα μπω μέσα και τελείωσε. Πάει, αυτό ήταν. Η ζωή μου χάθηκε. Όχι, βέβαια. Απλά μπορεί να γυρίσει πίσω στο προηγούμενο μέρο που ήσουν, στην προηγούμενη κατάσταση που βρισκόσουν. Δεν τελειώνει αυτό. Άμα πα να ανοίξει μια νέα πόρτα, δεν σημαίνει ότι κλείνει η προηγούμενη. Απλά ανοίγει μια νέα πόρτα. Γι' αυτό όσοι φοβούνται ή συχαίνονται ή έχουν μια περίεργη άποψη σχετικά με κάτι το οποίο δεν έχουν πει καν στον κόπο να σκεφτούν και να αναλύσουν, ίσως αξίζει να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία να το ξανασκεφτούν. Μήπως τους συμφέρει κάποια αλλαγή στη ζωή τους, μήπως δεν έχουν σκεφτεί καλά τα πράγματα, μήπως υπερβάλλουν με τις σκέψεις τους και τις καταστροφολογίες. Γιατί πολλές από τις φοβίες που έχουμε δεν είναι πραγματικές. Είναι κάτι που έχουμε ακούσει, κάτι που έχουμε φανταστεί, κάτι που μπορεί να μην ισχύει κτλ. Άρα είναι καλό να λέμε ναι σε νέα πράγματα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όταν ήρθε η ευκαιρία για τον Κωνσταντίνο, όχι για μένα, για τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δούλευε επίσης στο σχολείο που δούλευα και εγώ ως επιβλέπουσα, ο Κωνσταντίνος δούλευε ως καθηγητής μαθηματικών στο ίδιο σχολείο, ήρθε μια ευκαιρία. Βασικά δεν ήρθε η ευκαιρία, μόνος του τη δημιούργησε την ευκαιρία, γιατί άρχισε να κάνει αιτήσεις στη Σιγκαπούρη, στη Μαλαισία, στο Χονγκ Κονγκ, σε πολλές χώρες, διάφορες χώρες. Μέχρι και σε κάτι νησάκια με πολύ λίγους κατοίκους έκανε. Δεν θυμάμαι το όνομα. Τέλος πάντων. Ήρθε ευκαιρία. Τον πήραν στο Ρίο ντε Τζανέιρο ως καθηγητή μαθηματικών για να διδάξει εκεί σε ένα ιδιωτικό σχολείο, βρετανικό ιδιωτικό σχολείο. Και εννοείται ότι εγώ μόλις άκουσα Ρίο ντε Τζανέιρο, τα αυτιά μου άνοιξαν προς το πλάι, προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς όλες τις κατευθύνσεις και λέω: ναι, πρέπει να την πάρεις αυτή τη δουλειά. Κωνσταντίνε, ήδη είχε κάνει μια συνέντευξη με Χονγκ Κονγκ και δεν είχε πάει τόσο καλά. Και μόλις άκουσα ότι υπήρχε αυτή η ευκαιρία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενθουσιάστηκα υπερβολικά πολύ. Και λέω στον Κωνσταντίνο, σε παρακαλώ, να τα πας καλά σε αυτή τη συνέντευξη. Πρέπει να πάμε στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένη με τη δουλειά μου στην Αγγλία? Δεν μου άρεσε? Μου άρεσε. Δεν ήμουν ικανοποιημένη με την κατάσταση γύρω μου? Ήμουν. Απλά πιστεύω ότι κάθε κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Πάντα υπάρχουν καλύτερες συνθήκες. Και δεν είναι. Συνήθως δεν είναι εδώ που βρισκόμαστε τώρα, αλλά είναι λίγο παραπέρα. Είναι εκεί που δεν έχουμε ζήσει ακόμα. Είναι δηλαδή out of the comfort zone, εκτός της ζώνης ασφαλείας. Είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Θα μου πεις, μπορεί, άμα δεν γνωρίζεις, να είναι μια κακή εμπειρία ή μια καλή εμπειρία. Αλλά όπως λέγαμε προηγουμένως, άμα δεν δοκιμάσεις, δεν θα ξέρεις. Γιατί το άγνωστο φαντάζει δύσκολο, περίπλοκο, κατανόητο, σε τρομάζει, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Άμα κάτι θέλεις να δοκιμάσεις, έστω και λίγο, να δίνεις μια ευκαιρία, να το δοκιμάζεις και αν δεν σου αρέσει, γυρνάς πίσω στην κατάσταση όπου βρισκόσουν. Πήγαμε στο Ρίο ντε Τζανέιρο λοιπόν, αλλά εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα. Εγώ δεν επιτρεπόταν να εργαστώ με την βίζα που είχα. Δεν ήταν ούτε τουριστική βίζα, ούτε τη βίζα εργασίας. Ήταν spouse visa. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσα να δουλέψω νόμιμα εγώ εκεί. Και άρχισα να έχω περίεργα συναισθήματα. Τύψεις, ένιωθα ανασφάλεια, ένιωθα ότι χάνω την ανεξαρτησία μου, ένιωθα τι θα πει ο κόσμος. Θα λένε ότι τα τρώω όλα έτοιμα και εννοείται ότι τα πληρώναμε όλα ξεχωριστά μέχρι στιγμής με τον Κωνσταντίνο. Και λέω: δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι. Τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Γιατί είχα πάει ήδη στο Ρίο. Δεν είχα σκεφτεί μέχρι εκεί. Δεν είχα σκεφτεί τι θα κάνω μετά. Λέω: εντάξει, θα βρω δουλειά σε ένα νοσοκομείο, εδώ σαν φυσικοθεραπεύτρια. Παρόλο που δεν είχα δουλέψει στο παρελθόν ως φυσικοθεραπεύτρια. Δηλαδή, έκανα την πρακτική μου στο Παπαγεωργείο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για 6 μήνες, πριν αρκετά χρόνια, αλλά δεν είχα εργαστεί σε κάποιο νοσοκομείο ή στον ιδιωτικό τομέα ως φυσικοθεραπεύτρια. Λέω: δεν πειράζει, εδώ στην Βραζιλία μπορεί να τα καταφέρω και δεν θα ασχοληθεί κανείς τώρα με τη βίζα και όλα αυτά. Είχα μια έτσι διαστραβλωμένη εικόνα, δεν τα είχα καταγνώσει καλά. Άκουσα εγώ Ρίο και λέω: ναι, πάμε, φύγαμε. Τέλος πάντων, μόλις έφτασα, άρχισα να νιώθω ότι τι θα κάνω τώρα. Δεν μπορώ να εργάζομαι. Δεν θέλω να είμαι νοικοκυρά εγώ. Εγώ θέλω να κάνω, να δείξω, να ασχολούμαι, να δημιουργώ. Πέρασα μια πάρα πολύ κακή φάση, λέω, που δεν υπήρχε λόγος, γιατί νομίζω ότι στην ουσία νιώθα άσχημα για το τι θα πει ο κόσμος
Όχι γιατί στην πραγματικότητα ένιωθα ότι δεν προσφέρω. Γιατί στην πραγματικότητα προσέφερα. Προσέφερα και στον Κωνσταντίνο, προσέφερα και σε αυτό που είχαμε ήδη αρχίσει να κάνουμε στη Βραζιλία. Γιατί άρχισαμε να κάνουμε όλα αυτά τα βιντεάκια. Που βέβαια δεν ήξερα άμα θα βγάλουν πουθενά αυτά τα βιντεάκια. Άμα είναι απλά το χόμπι, άμα θα εξελιχθεί σαν κάτι πιο επαγγελματικό συνέχεια. Απλά ήξερα ότι μου αρέσει να δημιουργώ, μου αρέσει να ασχολούμαι με τα αθλήματα, με το pole dancing. Εκεί ήταν που άρχισα να διδάσκω και γιόγκα για πρώτη φορά. Είχα το στήλο πάλι στο σπίτι του στο σαλόνι, τον είχαμε βάλει στο σαλόνι. Βέβαια η διαμονή ήταν πληρωμένη, όπως και τα αεροπορικά εισιτήρια και η ασφάλεια υγείας. Και αυτά ήταν όλα πολύ θετικά, αλλά εγώ δεν μπορούσα να αποδεκτώ το γεγονός του να μην βγάζω χρήματα. Και δεν ήθελα με τίποτα να πληρώνει ο Κωνσταντίνος το οτιδήποτε για μένα. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να διαφωνούν με αυτό, πολλοί μπορεί να συμφωνούν. Εγώ πάντα ήμουνα του στυλ. Δεν καταλάβαινα γιατί πολλές φίλες μου έλεγαν «Α, να κερνάει πάντα ο άλλος, να βρεις ένα να είναι πλούσιος». Είμαι κατά. Εγώ θεωρώ ότι όλοι πρέπει να είναι 50-50, να προσφέρουν το καλύτερο που μπορούν και κανείς να μην εκμεταλλεύεται τον άλλον. Ανεξαρτήτως φίλου. Και όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα και οι απαιτήσεις που έχουμε από τον έναν και που έχουμε από τον άλλον είναι όλα μέσα στο κεφάλι μας. Ξέρω ότι πολλοί διαφωνούν, αλλά γι' αυτό είμαστε, για να διαφωνούμε, για να συμφωνούμε κτλ. Ωραία μηχανή. Δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση γενικά σε όλο αυτό το χωριό. Είναι έτσι μια μηχανή τώρα, ένα μάξι μετά. Και εμείς δεν έχουμε μεταφορικό μέσο εκτός από αυτά τα πόδια. Και έτσι έχουμε μείνει λίγο στη μέση του πουθενά. Αυτή τη φάση την ξεπέρασα κάπως όταν άρχισα να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα pole dancing και yoga. Αλλά πάλι με ενοχλούσε το τι θα πει ο κόσμος. Βλέπετε, είναι κακό αυτό να σε ενοχλεί τι θα πει ο κόσμος. Μετά το ξεπέρασα και αυτό. Άρχισε να μην με ενοχλεί καθόλου το τι θα πει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος πάντα δεν μπορεί να βρει κάτι κακό να πει για σένα. Ακόμα και αν βγάζεις πάρα πολλά λεφτά, θα πούνε πώς θα βρήκες αυτά τα λεφτά. Άμα ταξιδεύεις, θα πούνε πώς ταξιδεύεις. Σε βοηθάει ο μπαμπά σου. Εννοείται ότι τρως τα λεφτά του μπαμπά σου, γι' αυτό μπορείς να ταξιδέψεις. Αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά είναι δικαιολογίες που λέει ο κόσμος στον ίδιο του τον εαυτό, ώστε να μην παραδεχτεί το ότι ναι, κι εγώ μπορώ να το κάνω. Ναι, κι εγώ φταίω που δεν έχω τη ζωή που θα ήθελα να έχω. Γιατί πραγματικά είναι δική μας ευθύνη. Το πρώτο βήμα είναι να παραδεχτούμε ότι είναι δική μας ευθύνη. Οτιδήποτε βιώνουμε. Όχι, δεν φταίει η χώρα μου. Όχι, δεν φταίει η πολιτική. Όχι, δεν φταίει η μοίρα μου. Εγώ φταίω. Πρέπει να παραδεχτούμε πρώτα ότι εμείς φταίμε και να σταματήσουμε να κατηγορούμε εξωτερικούς παράγοντες. Okay, δεν έχεις χρόνο, δουλεύεις 12 ώρες, έχεις παιδιά, δεν έχεις χρόνο και διάθεση. Πες, δεν έχω χρόνο και διάθεση. Όχι, δεν έχω διάθεση, όχι, δεν μπορώ. Αυτό δεν μπορώ είναι σαν να βάζουμε όλες μας τις ευθύνες κάπου αλλού και ξαφνικά εμείς δεν φταίμε για τίποτα. Κάπως έτσι, μέσα στο μυαλό μας τα διαστρεβλώνουμε. Γι' αυτό λέει ο κόσμος δεν έχω χρόνο. Κοιμήσου λιγότερο. Δεν είναι ότι δεν έχεις χρόνο, είναι ότι θες να σκρολάρεις στο Facebook, να χαλαρώσεις, να βγεις μια βόλτα με τους φίλους σου και ότι δεν θες να τεμπελιάσεις, δεν θες να μάθεις μια ξένη γλώσσα, ας πούμε. Όλοι μας το παθαίνουμε. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό το συνέστημα και να λέμε ναι, δεν θέλω να το κάνω, αλλά θα πιεστώ λίγο και θα το κάνω και μετά θα μου αρέσει. Γιατί έτσι είναι. Γιατί νομίζετε ότι όλοι οι αθλητές πηγαίνουν με το πώς νιώθουν ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα. Δεν τους κινεί η επιθυμία, τους κινεί η πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι αυτή που πάει μπροστά τους ανθρώπους. Όχι να πηγαίνουμε με το συνέστημα της στιγμής. Ας πούμε, τώρα έχω όρεξη να πάω στο γυμναστήριο. Πάω. Αύριο μπορεί να μην έχω όρεξη, δεν πάω. Όχι, δεν πάει έτσι. Έχει πει ότι θα πας, άρα θα πας. Πρέπει να κρατάμε τις υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας. Το πιο σημαντικό είναι το πώς μιλάμε με τον εαυτό μας, πώς τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας. Γιατί ο τρόπος που αυτή η φωνή που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας παίζει ρόλο. Άμα λες κάθε μέρα το ίδιο πράγμα και μετά δεν το κάνεις. Μετά σταματάς να έχεις εμπιστοσύνη στον ίδιο σου τον εαυτό. Υποσυνείδητα βέβαια όλα αυτά. Και έτσι σταματάς να πιστεύεις στον εαυτό σου, σταματάς να έχεις κίνητρο για να κάνεις οτιδήποτε και τα παρατάς. Και υπάρχει κάτι χειρότερο από το να τα παρατάς, τα όνειρά σου, τους στόχους σου, να ξεχνάς αυτό που ήθελες και να λες τώρα είμαι μεγάλος. Όταν ήμουν μικρός, εγώ έκανα ανάποδες κολοτούμπες, ήμουν γυμνασμένος, ήθελα να ταξιδέψω όλο τον κόσμο, αλλά με καταπίεσαν οι γονείς μου, δεν με άφησαν και τώρα είναι πάρα πολύ αργά. Όχι! Δεν είναι πάρα πολύ αργά! Τι είσαι, 60, 70, 80, 100. Δεν είναι αργά. Όσο ζεις, δεν είναι αργά. Γι' αυτό σταματήστε αυτή την δικαιολογία. Εγώ, όταν ήμουν μικρός, αν είχα τα νιάτα σου, αν είχα την όρεξή σου. Όχι! Αυτή τη στιγμή μπορεί να σταματήσει αυτό το βίντεο και να ανοίξει ένα βιβλίο να μάθει μια ξένη γλώσσα, να κλείσει ένα εισιτήριο, να πα στο άγνωστο. Να πας. Φαντάζεσαι να με πατήσει αυτό το φορτηγό την ώρα που τραβάω βίντεο. Παθιάστηκα λίγο. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να με σκληρή με τους ανθρώπους.
Πιστεύω ότι ο κάθε ένας πρωτίστως πρέπει να είναι σκληρός με τον εαυτό του και ύστερα με τους άλλους. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο έτσι, όπλο να μπορούμε να είμαστε λίγο σκληροί με τον εαυτό μας. Και όταν μας λέει ο εαυτός μας, δεν μπορείς να το κάνεις, είσαι πολύ άρρωστος, αγύμναστος, βαρύς, είσαι ανόητος, δεν τα παίρνεις εύκολα, εσύ δεν έχεις ταλέντο. Δεν υπάρχει ταλέντο. Σταματήστε να πιστεύετε στο ταλέντο. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν κλίσεις που έχουν οι άνθρωποι, αλλά άμα πούμε ότι αυτός έχει ταλέντο, είναι σαν να παραδίδει με τα όπλα. Όχι, δεν είναι ότι έχει ταλέντο. Είναι ότι έχει σοδέψει 1500 ώρες κάνοντας το συγκεκριμένο πράγμα. Όλοι έχουμε μια τάση να κάνουμε κάτι. Και δεν λέω αυτό. Κάποιος στο καλλιτεχνικά, κάποιος στη γυμναστική, κάποιος στη μαχαιρική. Αλλά όλοι μπορούμε να μάθουμε. Και δεν πρέπει να λέμε αυτός έχει ταλέντο και γι' αυτό το κατάφερε. Μπορεί αυτός να χρειαζόταν 1000 ώρες και εσύ να χρειαζόταν 2000 ώρες. Αλλά ουσιαστικά το κόλπο είναι να δουλέψει πιο σκληρά από αυτόν που έχει το ταλέντο. Τι σημαίνει ταλέντο, τι σημαίνει σκληρή προσπάθεια και ποιο είναι πιο σημαντικό από τα δύο. Σημασία έχει να ξέρουμε τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή και να το κυνηγάμε. Έχεις μια σχέση η οποία δεν σου ταιριάζει, στην οποία μαλώνεις καθημερινά, νευριάζεις, λες εγώ δεν το αξίζω αυτό, δεν το αξίζω γιατί μου συμπεριφέρεται έτσι και μετά γίνεται πάλι το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο για μερικά χρόνια. Και δεν μπορείς να βγεις από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να αλλάξεις κάτι. Πρέπει να πάρεις τη δύσκολη απόφαση να αλλάξεις κάτι στη ζωή σου και να συνειδητοποιήσεις ότι η ζωή περνάει γρήγορα και αργά και γρήγορα. Κάποιοι λένε, τώρα θα πω και κάτι άλλο, κάποιοι λένε η ζωή είναι μικρή, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο άστοχο γιατί για να είναι κάτι μικρό πρέπει να είναι μικρό σε σύγκριση με κάτι άλλο. Δεν μπορεί απλά να είναι μικρό. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό να είναι μικρό ή μεγάλο. Πρέπει να είναι σε σύγκριση με κάτι άλλο, μικρό ή μεγάλο. Δηλαδή είναι μικρό για μένα, αλλά είναι μεγάλο για ένα μυρμήγκι. Άρα καταλαβαίνετε ότι με βάση το σκεπτικό μου, η ζωή δεν είναι ούτε μικρή ούτε μεγάλη. Είναι αυτό που είναι. Ανάλογα με το πώς το κοιτάς. Άμα το κοιτάς από το τέλος, μπορεί να σου φαίνεται μικρή. Άμα το κοιτάς από την αρχή, μπορεί να σου φαίνεται μεγάλη. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτούμε την κάθε στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην τις αφήνουμε να περνάνε όλες έτσι μπροστά από τα χέρια μας, να γλιστράνε σε νερό και να πιστεύουμε ότι δεν πειράζει. Ότι θα το κάνουμε μετά. Ότι αργότερα θα είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο πλούσιοι, πιο, θα έχουμε λιγότερες ευθύνες και περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Γιατί στην ουσία οι ευθύνες αυξάνονται, δεν μειώνονται όσο περνάει ο χρόνος. Άρα είναι μια ψευδαίσθηση όταν λέμε ότι θα το κάνω μετά και θα είμαι χαρούμενος πιο μετά και θα αλλάξω επάγγελμα πιο μετά. Τώρα ας μείνω άλλα 10 χρόνια στην εργασία που δεν μου αρέσει γιατί πρέπει να μαζέψω λεφτά. Όχι, άμα δεν σου αρέσει μια εργασία πρέπει ήδη να αρχίσεις να σκέφτεσαι πώς θα την αλλάξεις με μια που να σε γεμίζει περισσότερο, που να έχει καλύτερες εργασιακές συνθήκες, που να πληρώνει καλύτερα, που να έχει καλύτερους συναδέλφους. Μην βολεύεσαι στη συνθήκη που είναι ok, αλλά όχι αυτή που σου αξίζει. Γιατί το ξέρεις ότι σου αξίζει κάτι καλύτερο. Πρέπει να ξέρεις όμως ακριβώς τι θέλεις και τι ενοχλείς, έστω και λίγο. Υποσυνείδητα. Ψάχνουμε μέσα στο υποσυνείδητο, βρίσκουμε τι μας ενοχλεί και το εξολοθρεύουμε. Λίγο-λίγο, εντάξει. Όλοι μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, αλλά το σημαντικό είναι να ξέρουμε και τον τρόπο να τη βελτιώσουμε τη ζωή μας. Γιατί τα λέω όμως όλα αυτά. Πού είχα μείνει, στο Ρίο. Από το Ρίο όμως υπήρξε και μια άλλη φάση μετά, μια άλλη εποχή στη ζωή μου, στη ζωή μας με τον Κωνσταντίνο. Όπου αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνουμε νομάδες, να κρατήσουμε τις εργασίες μας διαδικτυακά, τα ιδιαίτερα δηλαδή, ο Κωνσταντίνος μαθηματικών, εγώ πλέον μόνο γιόγκα γιατί πλέον δεν γίνεται να κουβαλάω τον στήλο μαζί μου στη βαλίτσα μου, οπουδήποτε πάω. Υπάρχει φορητό στήλος, αλλά είναι πολύ βαρύς και δεν γίνεται. Και λέω εντάξει, δεν πειράζει, θα διδάσκω γιόγκα. Και θα ασχολούμαι με την επεξεργασία βίντεο μέχρι κάποια στιγμή να πετύχει. Πρόσφατα αρχίσαμε να κερδίζουμε από τα social media, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο και μου δίνει την αίσθηση ότι όλο αυτό που είχα κάνει στο παρελθόν δεν πήγε χαμένο. Γιατί δεν είναι ωραίο να μην γνωρίζεις αν όλος αυτός ο κόπος που κάνεις πάει χαμένος ή όχι. Βέβαια, εγώ δεν το έκανα για τα χρήματα όλο αυτό. Ήταν ένας τρόπος να δημιουργήσω, να αφήσω όλες μας τις σκέψεις, τις εμπειρίες από τα ταξίδια μας κάπου σε ένα αρχείο να μην χαθούν. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι όταν οι στιγμές φεύγουν, λέμε εντάξει, θα το θυμάμαι, αλλά τελικά όταν περνάει ο καιρός δεν το θυμόμαστε. Και αυτή η στιγμή πάει και δεν θυμάσαι καν που έχεις πάει. Και άμα είσαι επισκεφθεί τόσα μέρη κιόλας, είναι κρίμα να τα ξεχάσεις. Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος. Και για να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας με τους φίλους μας, με τις οικογένειές μας και να μην χάνουμε επαφή. Βέβαια, ήθελα να βγει και κάποιο χρηματικό κέρδος, γιατί όλο αυτό προϋποθέτει να αφιερώσεις αρκετές ώρες, εξοπλισμό, να μάθεις πράγματα, να ασχολείσαι συνέχεια με διάφορα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν και άρα είναι σαν μια κανονική εργασία και είναι κρίμα όσοι δεν το θεωρούν κανονική εργασία και θεωρούν ότι
όσοι κάνουν vlog ή όσοι ασχολούνται με τη δημιουργία βίντεο ή οτιδήποτε άλλο, ότι δεν θα έπρεπε να πληρώνονται. Ή οποιοδήποτε χόμπι, ότι δεν θα έπρεπε να πληρώνονται αν τραγουδάνε ή αν παίζουν κιθάρα ή αν κάνουν κάτι, ας πούμε, της τέχνης, δημιουργικό ή ζωγράφοι που είναι κακοπληρωμένοι ή καλλιτέχνες του δρόμου που χορεύουν. Επίσης, κάποιοι θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να πληρώνονται για κάποιο περίεργο λόγο. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή να μαθαίνουν αυτό που σου δείχνουν αυτή τη στιγμή και εσύ απολαμβάνεις. Άρα, πρέπει να πληρώνονται. Τι έλεγα. Α, ναι, γίναμε νομάδες με τον Κωνσταντίνο και από τότε άλλαξε ακόμα περισσότερο η ζωή μας, αλλάζοντας διαμονή ανά 4 μέρες κατά μέσο όρο. Εμείς για εβδομάδα πηγαίνουμε, αλλά επειδή γίνονται κάποια πρόβλημα, ο μέσος όρος του τελευταίους 19 μήνες είναι να αλλάζουμε διαμονή ανά 4 μέρες. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές νέες εμπειρίες και έχουμε αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, γνωρίζουμε νέους ανθρώπους. Η ζωή μας είναι κάθε μέρα μια περιπέτεια και δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Πολλές φορές δεν έχουμε σπίτι για αύριο. Και όλη αυτή η αβεβαιότητα σου δημιουργεί ένα αίσθημα του ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα καταφέρω. Μια αυτοπεποίθηση. Και δεν είναι μόνο η αυτοπεποίθηση που παίρνεις. Είναι πολλές αρετές που μπορεί να προσφέρει αυτός ο τρόπος ζωής και το να μαθαίνεις νέες κουλτούρες και να εμβυθίζεσαι μέσα σε αυτές. Όχι απλά να περνάς και να μένεις σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Να μπαίνεις στο ακριβό τζακούζι και να πηγαίνεις στα πιο διάσημα αξιοθέατα της πόλης που πάνε οι περισσότεροι τουρίστες. Αλλά όταν μάθεις τη γλώσσα των ντόπιων, πας σε δραστηριότητες μαζί με τους ντόπιους, σε πάρτι, σε διάφορα πράγματα, ας πούμε μπεις μέσα στη ζωή τους, μέσα στο σπίτι τους, φας από το φαγητό τους, τότε είναι που πραγματικά παίρνεις κάτι το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς με λόγια. Νομίζω ότι γίνεσαι πιο ανθρώπινος και ότι γίνεσαι κάπως σαν πολίτης του κόσμου, όχι πολίτης ενός κράτους. Δηλαδή, παίρνεις ένα κομμάτι της κάθε χώρας μαζί σου και μετά το κουβαλάς, οπουδήποτε κι αν πας. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει αυτό, βέβαια. Δεν ξέρω αν μείνω σε κάποια μόνιμη κατοικία στο μέλλον, άμα τα ξεχάσω, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι νιώθω. Θα το κλείσω εδώ αυτό το βίντεο. Μίλησα αρκετά και για μένα και για γενικότερα συμπεράσματα που έχω βγάλει εγώ μέσω της ζωής μου. Ελπίζω να βοήθησαν αυτά τα λόγια κάποιους, να ενέπνευσα κάποιους ανθρώπους να κυνηγήσουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους και να καταλάβουμε όλοι ότι οτιδήποτε θέλουμε να καταφέρουμε στη ζωή μας είναι δική μας ευθύνη να το κυνηγήσουμε και ότι τίποτα δεν έρχεται εύκολο και ότι ναι, σίγουρα υπάρχουν υποχρεώσεις, αλλά η μεγαλύτερη υποχρέωση είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου έτσι όπως του αξίζει. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο και να περνάτε όλοι υπέροχα. Γεια σας!